Εργασίες χρωματισμού και διαγραμμίσεων σε διαβάσεις κυκλοφορίας πεζών πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί στην καρδιά του Ηρακλείου, προκαλώντας ένα μην κυκλοφοριακό στους ελάχιστους πλέον κεντρικούς δρόμους προς κυκλοφορία, καθώς το ιστορικό κέντρο είναι κλειστό λόγω εργασιών ανάπλασης. Κυκλοφοριακό αλλαλούμε το καλημέρα. Αυτή τη φορά λόγω διαγραμμίσεων. Ο κόσμος δεν φταίει. Πού πάει. Θες δεν θες, από εδώ θα περάσεις, αλλά τέτοια ώρα που το κάνεις αυτό. Είναι λίγο μπλέξιμο, αφού το βλέπετε εδώ, γίνεται χαμός. Είναι δύσκολο, ρε παιδιά, από τη στιγμή που έκλεισε το κέντρο μέσα για να το φτιάξουν, ό,τι και να κάνεις, είναι λίγο περίεργο, έτσι. Εντάξει, μέχρι να τελειώσουμε, θέλει υπομονή από όλους. Μια φωτογραφία μας δώσανε και την εκτελέσανε. Η άσπρη γραμμή έχει γίνει μαύρη. Μαύρη, αφού τα πατάνε, αμέσως θα ρίχνουν κάτω, τι θα τους κάνω εγώ. Στα επίμαχα σημεία τοποθετήθηκαν κόνοι και κορδέλες στο οδόστρωμα, περιορίζοντας την κυκλοφορία σε μία λωρίδα, με τις αντοχές των οδηγών να δοκιμάζονται στο τιμόνι και με τις φουρές αλεπορίας να μεγαλώνουν, με την ταυτόχρονη διέλευση αρκετών λεωφορείων και γιο ταχύ. Έχει στριμωχτεί ο κόσμος, δεν ξέρει πού θα πάει. Αυτά. Φουρναρίσματα, ε! Και πολλά άλλα. Αλλά έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή που δεν έχει πολλή κυκλοφορία. Τώρα έπρεπε να γίνει Κυριακή. Που είναι και τα μαγαζιά κλειστά. Αν τα ψάξουμε έτσι δεν θα γίνουν ποτέ. Κάποια ώρα θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος για να γίνουν αυτά που πρέπει. Το κυκλοφοριακό είναι εξαιτίας της επισκευής του δρόμου. Και αυτό έπρεπε να γίνει, ίσως όμως δεν έγινε στην κατάλληλη στιγμή, ίσως δεν βρήκαν τους κατάλληλους ανθρώπους για να τα φτιάξουν. Αρνητικά το σχολιάζω. Αρνητικά, τι να πιστεύω. Πολίτες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το χρόνο υλοποίησης των σχετικών εργασιών διαγράμμισης, καθώς αυτές γίνονται σε ώρες αιχμής, με την ταλαιπωρία των οδηγών να λαμβάνει τέλος μετά τις 10 το πρωί. Τα μπλε τελείωσαν. Ό,τι ήταν να βάψουμε, το βάψαμε. Και πόσα μπλε βάψατε? Σύνολο είναι 3. Στις 5 ξεκινάμε το πρωί και τελειώνουμε τώρα που έχει πιο πολύ κίνηση. Και τώρα τελειώσει η δουλειά σας? Πάμε να κάνουμε κάτι άλλο τώρα. Ετοιμάσουμε και για αύριο. Και για αύριο πάλι διαγραμμίσεις? Αύριο έχουμε μόνο το μουσείο. Δεν θα έχουμε πολύ ταλαιπωρία. Στη διάρκεια του ρεπορτάζ καταγράψαμε και ένα οδηγό, ο οποίος παρέσυρε κόνο και κορδέλα με διερχόμενους οδηγούς που αντιλήφθηκαν το περιστατικό να τον ενημερώνουν προκειμένου να αποφευθεί τυχόν ατύχημα.